να χτυπάει καμπάνα εις μνήμη των 280.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι 73 χρόνια πριν. Αναφορά έγινε και στο πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειου Κορέας, χώρας γειτονικής της Ιαπωνίας. Στην τελετή παρέστησαν 50.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και αντιπρόσωποι δεκάδων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Αμερικανοί έριξαν την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945 και στις 9 Αυγούστου έπληξαν τον Ναγκασάκι. Προκάλεσαν τον όλεθρο και την καταστροφή, σκοτώνοντας 140.000 ανθρώπους στη Χιροσίμα και 70.000 στο Ναγκασάκι, τραυματίζοντας φρικτά ακόμη περισσότερους. Η Ιαπωνία παραδόθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου με αποτέλεσμα τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.